Εδώ και λίγε ημέρε έχει αναρτηθεί ο κυρωμένο δασικό χάρτη των Χανίων. Αν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αντιρρήσεων και των πρόδειλων λαθών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη δασάρχη Πολύμνια Σκλαβάκη να μπουν στην ιστοσελίδα του Ελληνικό Κτηματολόγιο για να δουν αν οι ιδιοκτησίε του είναι σωστά χαρακτηρισμένε. Πρόκειται για εκείνε τι οποίε δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσει. Είναι μερικό κυρωμένο, χωρικά θα μπορούσαμε να το πούμε, με την έννοια ότι αφορά εκτάσεις που δεν έχουν ασχηθεί αντιρρήσεις. Για να μην μπερδεύεται το κόσμο, σε εκτάσει που έχουν ασχηθεί αντιρρήσει δεν εικονίζονται στο χάρτη. Να μην μπερδευτούν οι πολίτε με τον αναρτημένο χάρτη, σημειώνει η κυρία Σκλαβάκη, και να αναζητήσουν τον κυρωμένο στην ιστοσελίδα. Και κοιτάει το ακίνητο που ενδιαφέρεται. Και γιατί το λέω να δούνε όλοι τον κυρωμένο χάρτη. Εάν υπάρχουν περιπτώσεις που παράδειγμα άρχισαν αντίρρηση αλλά βλέπουν τμήμα του ακινήτου τους που είναι στο κυρωμένο να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας. Αν δουν οτιδήποτε τους προβληματίζει να έρθουν κοντά μας. Με μια πρώτη ματιά, οι περισσότερε αντιρρήσει έχουν ασκηθεί σε περιοχέ όπω τα κεραμιά, πλάτανο, πρασέ και κυρίω σε ημιορεινέ και ορεινέ περιοχέ. Ο αριθμό του αναμένεται να ξεπεράσει τι 30.000. Ε, από το Σεπτέμβριο που έληξαν οι αντιρρήσει, εργαζόμαστε στην καταχώρηση και στον έλεγχο πληρότητα αυτών. Ε, φυσικά και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, καθώ οι αντιρρήσει ξεπερνούν τι 23.000. Παράλληλα, τροφοδοτούμε τι επιτροπέ με υποθέσει που αφορούν την προηγούμενη ανάρτηση, δηλαδή το 2018... καθώς μέχρι και σήμερα το ελληνικό κτηματολόγιο... δεν μας έχει αποστείλει το τελικό αρχείο των αντιρρήσεων. Όταν αυτό γίνει, εκτιμούμε ότι οι αντιρρήσεις θα ξεπεράσουν και τις 30.000. Ανταρχήν έχουμε δύο ανάρτησεις. Έχουμε την παλιά ανάρτηση, την ανάρτηση δηλαδή του 17-18... που σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ήδη τρεις επιτροπές που έχουν συσταθεί έχει καθυστερήσει η διαδικασία γιατί όπως έχουν πει και άλλη φορά έπεσε στον κορονοϊό υπήρχαν προβλήματα πολλά και έχουν συσταθεί και δύο νέες επιτροπές για το υπόλοιπο του νομού. Για όλον αυτόν τον όγκο τη δουλειά ασχολούνται δύο μόνιμοι υπάλληλοι του Δασαρχείου Χανίων και επτά συμβασιούχοι, οι οποίοι σε αυτό το στάδιο ελέγχουν αν υπάρχει και αντιστοιχή φάκελο στην ηλεκτρονική αίτηση τη αντίρρηση ή του πρόδειλου λάθου. Δυστυχώ ο χρόνο αυτό δεν υπάρχει. Να κοιτάξουμε ακριβώ την πληρότητα, ε, αν είναι όλα μέσα. Διότι αυτό, όπω σα είπα, επειδή είμαστε πάρα πολύ λίγα άτομα, θα μα καθυστερήσει πάρα πολύ. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να δούμε ποιε αντιρρήσει έχουν έρθει, ε, ώστε να τι καταγράψουμε και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε έναν έλεγχο. Ε, είναι αδύνατο να μπορέσουμε και να ελέγξουμε, παρόλο που είναι το σωστό να γίνει αυτό, είναι αδύνατο να ελέξουμε και την πληρότητα του φακέλου. Ε, αυτό φαντάζομαι θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Ε, πιθανόν λίγο πριν πάνε στην Επιτροπή. Άγνωστο παραμένει το πότε θα ολοκληρωθεί η εξέταση των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών.